Το δίλημα της κάλπης των εθνικών εκλογών έθεσε από το Ρέθυμνο ο τομεάρχης υποδομών και μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι οδηγεί τη χώρα σε παρατεταμένη περίοδο αστάθειας στην οικονομία και την κοινωνία και τόνισε ότι ο τόπος έχει ανάγκη από σταθερότητα. Μένουν ευτυχώς για τη χώρα μόνο 50 μέρες Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός στη σύγχρονη πολιτική ιστορία που έχει ομολογήσει ότι δεν μπορεί να εκλεγεί από την επερχόμενη κάλπη. Οι πολίτες λοιπόν έχουν δύο επιλογές. Ή την επιλογή του κύριου Μητσοτάκη για να μπει η χώρα σε παρατεταμένη και επαναλαμβανόμενη προεκλογική περίοδο, σε μια περίοδο αστάθειας, ή την επιλογή της προοδευτικής διακυβέρνησης. Ο Νίκος Παπάς εξαπέλυσε επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και για τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτη, σημειώνοντας πως ολόκληρη η Κρήτη και ειδικά το Ρέθυμνο πληρώνουν την αδράνεια 4 χρόνων της κυβέρνησης Μητσοτάκη και της Υπουργίας Καραμανλή. Δυστυχώς καθυστέρησαν μόνο και μόνο για να επιστρέψουν μετά από 2,5-3 χρόνια στον αρχικό δικό μας σχεδιασμό, τον οποίο εάν υλοποιούσαν από την αρχή και με ταχύτητα, το έργο θα είχε προχωρήσει πάρα πολύ. Και βλέπουμε και εδώ στο Ρέθυμνο να προχωρούν σχεδιασμοί ερήμην μιας αναγκαίας διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία. Ο τομεάρχης μεταφορών και υποδομών του ΣΥΡΙΖΑ υπεραμείνθηκε των πολιτικών που εφαρμόστηκαν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στο ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας και με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για το άνοιγμα των πληστηριασμών από τα φαντς, σχολίασε ότι οι δικαστές εφαρμόζουν νόμους που ψηφίζει η Βουλή. Πρόσθεσε δε πως ο Πρωθυπουργός έχει, αν το επιθυμεί, τα νομικά εργαλεία για να προστατεύσει την πρώτη κατοικία. Η Νέα Δημοκρατία για άλλη μια φορά θέλει να αλλάξει την κουβέντα, διότι το μείζον ζήτημα στα κόκκινα δάνεια δεν είναι ποιος κρατάει το δάνειό σου, αλλά εάν αυτός που κρατάει το δάνειό σου έχει κάποιο φρένο από την προστασία που ορίζει ο νόμος. Ταυτόχρονα θέλω να σας πω ότι είναι παρελκυστική και αντιπερισπασμός η συζήτηση γύρω από την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αναφερόμενο στο ζήτημα των υποκλοπών, ο Νίκος Παπάς κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έδωσε μια λυσαλέα μάχη για να κρατηθούν απόρριτα όσα έγιναν ρητά από την ενδελεχή έρευνα. Αυτό το γεγονός προσπαθεί να το αποκρύψει ο κ. Μητσοτάκης και να αλλάξει την κουβέντα. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει ζήτημα νόθευσης του αποτελέσματος κατά την καταμέτρηση των ψήφων. Υπάρχει όμως ζήτημα σκοτεινών διαδρομών και σκοτεινής λειτουργίας εταιριών οι οποίες διαχειρίζονται μεγάλες βάσεις δεδομένων. Ο τομεάρχης μεταφορών και υποδομών του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε το παρόν στην κοπή της πίτας της τοπικής οργάνωσης του κόμματος στο Ρέθυμνο, ενώ νωρίτερα είχε σύσκεψη στο Δημαρχείο της πόλης με την συμμετοχή της Μέρης Λιονίδη, Δημάρχων του Νομού, στελεχών του ΑΚ και του ΤΕΕ για θέματα υποδομών.